Πάμε να δούμε το Ξώτες. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Μετά από ένα ξεκίνημα εβδομάδας που ήταν λίγο έτσι πιο άτονο ή που μπορεί να ήταν πιο πιεστικό για κάποιους από εσάς, από σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 2 δηλαδή χοντρικά, μπαίνει η σελήνη στον κρυό, άρα με κάποιο τρόπο σας ενεργοποιεί. Είναι σαν να γεμίζουν οι μπαταρίες και τις χρειάζεστε αυτές τις γεμάτες μπαταρίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Άρης το ζωδιό σας. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, άρα μέχρι εκεί το διάστημα για χοντρικά ακόμα καμιά 15-17 μέρες πόσο μένει, έχει πίεση, έχει πολλές ευθύνες, πολλές υποχρεώσεις, έχει απρόπτα. Όλα αυτά που συνήθως συμβαίνουν όταν μπαίνει ο Άρης στο ζώδιό μας. Σημερινή μέρα όμως, μολονότι και με τη σελήνη στον κρυό, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες και ηρεμείτε ή χαλαρώνετε. Δεν είναι χαλαρές μέρες. Με κάποιο τρόπο όμως φαίνεται ότι μπορεί να τις κάνετε με περισσότερη όρεξη ή καλύτερη διάθεση. Όλα αυτά που έχετε να κάνετε γίνονται λίγο πιο εύκολα.